Σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Δήμαρχε, κυρία Δήμαρχε, Αντιδήμαρχοι, Δημοτική και Τοπική Σύμβουλοι, Πρόεδρα και μέλη του Ιδρύματος Άρης και Λίγα Μπουδούρη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για ένα σεμνότερο λειτουργικό ενός πολιτισμού κέντρου, το οποίο θα χαρακτηρίσει όχι μόνο τη Σιάτισσα και το Βόλιο, αλλά και όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Δράττουμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια και τις προηγούμενες αρχές για τις τελετές. Και να πω δύο λόγια για το τελετουργικό. Θα πραγματοποιήσουμε τον αγιασμό, θα γίνει η τελετή των εγγενείων, θα περάσουμε μέσα στο χώρο, όπου θα γίνουν οι ομιλίες και κάποια θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα από τη Χοροδία Γυναικών και από ένα τοπικό συγκρότημα. Να ξεκινήσουμε τον αγιασμό. Ευχαριστώ. Ευλογητός ο Θεός ημώ πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά της συνεπίκεια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αθυμών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτότε Παρθένε, των Χιών ημών τα έργα κατεθινών, και συγχώρηση των θεμάτων ημών έχεισε, εν το ψάριν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Τέλος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσκομαι. Ευλόγησες Κύριε την γη σου. Σοφία. Προσθήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Ο λόγος και περί τούτων βούλων μέσα διαβεβαιούστε ή να φροντίζουστε καλών έργων προείσταστε υπεπιστευόντες στο Θεό. Ταύτα αισθείτε καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δες συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασον εις ηγάν ωφελείς και μάταιοι. Ερετικών άνθρωπο με τα μία και δευτέραν ουθεσία παρετού, ειδός ότι εξέστρεψε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκτητος. Μαθανέτωσαν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρειά, ή να μειώσει να καρπεί. Ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του Δαμαθέου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Είπε ο Κύριος σε αυτούς μαθητές σου,
Ημείς εστέ το φόλος της γης, εάν δε το άλλος παραθεί έτσι είναι αριστήσετε. Ιησού δεν ησύε τιμή στην έξω και καταπαιτήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστέ το φως του κόσμου, που δίνεται πόλης κρυβήν επανόρος κυμμένη, που δεκαίως ηλίκνων και τη θέση ελευθόρη υποτερμόδιον, αλλά επειδή ηλικρίαν και λάμπη πάση της εν τη οικείο. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έπρωσε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν ουρανείς. Μην νομίσετε ότι ήρθαν καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτας, που κύρτου καταλύσε, αλλά πληρώσε. Ήκας της ευσεβέση κατ' έναν δύο δωρούμενος και έπτωσε ο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσου Κύριε το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Ήκας της ευσεβέση κατ' έναν δύο δωρούμενος και έπτωσε ο φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σαν Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ασεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σαν δωρεόν αξίως ευλασπίσω Θεοτό και Παρθένε, παρορώσε τα πλημμυρίματα ημών και παρέκουσε η άμεθα της εμπίστη να βάλουσι την ευλογία σου άκραντε. Του Κυρίου δε ηθόμενε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Φεδρίνας το φωτί το ηλιακό τα σήμαντα και εφραίνων ημάς εν της ποίημασή σου, ο τους προπάτορας ημών θέμενος εν το παραδείσο της τρυφής, ανάπαυση χορηγών αυτής από τον κόπο της ημέρας, ψυχαγωγία τε πνεύματος επί τη θέα και μεθέξη των θαμασίων σου. Ελένη λίγο έτσι. Μισό λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Καλώς το βήμα την Δήμαρχο Βοήλου Παναγιώτα Ροδανίδου. Στην ευλογία σας, εκπρόσωπε υπουργέ της Βουλής των Ελλήνων, αιρετοί άρχοντες, προσφυλής προσκεκλημένοι, πρόεδροι του Ιδρύματος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Άρης Ιανθιβούλη, καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα συμμετέχουμε όλοι σε μια εκδήλωση όπου τιμούμε αξίες και ιδανικά διαφορετικά. Τιμούμε ανθρώπινες πράξεις που αναδεικνύουν αγάπη για την ιστορία, για τους προγόνους μας, για τον πολιτισμό, για την αρχόντισσα Σιάτιστα. Ξεχωριστό γεγονός για τη Σιάτιστα. Ιστορικής πολιτιστικής σημασίας αυτό που ζούμε για τον Βόλιο, τη Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης, στο έργο του Πολιτικά, λέει «Κάθε πόλη έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου κοινού αγαθού». Την πόλη λοιπόν των Μαρκίδες Πούλου που όρισαν το πρώτο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τύπου δεν μπορούμε να μην γνωρίσουμε στα γράμματα και στις τέχνες. Εκεί βρίσκεται, εδώ την θέλουμε. Ήθελα μέσα από την ψυχή μου να γίνει αυτό το έργο. Ήθελα να έχει το Βόλιο
αυτό που αξίζει για μας όλους, για τα νέα μας. Ο πολιτισμός είναι ένας προμαθώνας διακαταβόλησης και διάτασης νέων ανθρώπων. Είναι ένα μεγάλο όπλο των μικρών. Είναι ένας χώρος που κουκλίζει την ψυχή, ημερεύει το πνεύμα και ομορφαίνει τη ζωή. Ο πολιτισμός γράφει όνειρα και διαμορφώνει αξίες, σφυρελατεί ιδανικά και χαρακτήρες. Ο στόχος της υλοποίησης αυτού του έργου ήταν η υπόπροσταγή για μένα. Ο αγώνας δρόμου για την αποπεράδοση του πολιτιστικού κέντρου Άρης και Λίλιαν Βουδούρη ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες των επικόντων μας στον δημαρχιακό φόκο του Βορείου. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τις συμπαραστάτες μας. Ήταν το Ίδρυμα, το Διοικητικό Συμβούλιο και κυρίως ο πρόεδρος, ο Γιάννης Παλαιοκρασάς. Ο καπετάνιος, όπως λέω, της Άνδρου, η κυρία Αναστασάκη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σήμερα γίνεται η μεγάλη αρχή. Σας το παραδίδουμε, κύριε Δήμαρχε, με πολιτική βούληση και με διάθεση να το διηγήσετε αποτελεσματικά. Αξιώνουμε να ανταποκριθείτε στο όραμά μας. Σας ευχαριστώ όλους θερμά, σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς μου. Παρακαλώ για ένα χαιρετισμό τον νέο Δήμαρχο Βοϊού, τον κύριο Δημήτρη Λαμπρόπουλο. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Λίλιαν Κάρη Βουδούρη, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κύριε, κυρίες και κύριοι, σήμερα ο Δήμος μας εγκαινιάζει ένα κτίριο κόσμα για τη Σάτσα, το Βόρειο και την γύρω περιοχή, το πολιτιστικό κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για μια πόλη των γραμμάτων και του πολιτισμού όπως η Σάτσα. Η λειτουργία του θα συμβάλλει καταληκτικά στην ανάδειξη του τόπου μας, στη διάδοση του πολιτισμού μας και θα προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Δήμος Βοΐου, τον οποίο αναλαμβάνουμε να διοικήσουμε από Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου και για τα επόμενα 5 χρόνια ως νέα Δημοτική Αρχή, εγκαινιάζει σήμερα ένα μεγάλο και σύγχρονο έργο και ταυτόχρονα αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθεί με επιτυχία στη σωστή και έβριμη λειτουργία του προς όφελος των κατοίκων του Βοΐου. Θεωρώ πως το πολιτικό κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη αποτελεί ένα συλλογικό στίχημα για το Δήμο μας, τον οποίο με το διάλογο και τη συνεργασία μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μαζί για το παρόν και το μέλλον της πόλης και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Επιστρέψτε να εκτιμήσω και ταυτόχρονα να προβλέψω πως το πολιτιστικό κέντρο θα αποτελέσει το μέλλον σε ένα έργο σημασίας όχι μόνο για τη Σάτστα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Πιστεύουμε απόλυτα ότι με τη γνωστή δυναμική που παράγει γενικότερα ο πολιτισμός μπορούν να συντελεστούν οι βαθιές κοινωνικές και πολιτιστικές τομές που έχει ανάγκη ο τόπος μας, με τη συμπαράσταση πάντοτε των δημοτών μας. Αισιοδοξούμε ότι ο πνευματικός αυτός χώρος θα γίνει σταθμός και αφετηρίας για την εξαγωγή ποικίλων πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Οφείλω να σας πω ότι ως νέα Δημοτική Αρχή αυτού του τόπου έχουμε πολλά ακόμη και σχεδιάζουμε, τα οποία ελπίζουμε να υλοποιήσουμε προς όφελος των συμπολιτών μας παρά τις δυσκολίες των οικονομικών συγκυριών. Ευελπιστούμε ότι το έργο αυτό
θα είναι ένα κόσμο για τη Σάλτσα και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτιστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Βορειοδυτικής Μακεδονίας. Θέλω από τα βάση της καρδιάς μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Άρη Κιλία Μουδούρη και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο εδώ σήμερα, πρόεδρο κύριο Ιωάννη Παναφρασά. Επίσης, εκφράζω ευχαριστίες σε όλες τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και τους εκάστοτε δημάτους που συνέβαλα από τη θεμελίωσή του έως σήμερα στην ολοκλήρωση του έργου. Σας ευχαριστώ όλους. Επί των ημερών που θεμελιώθηκε το παρόν οικοδόμημα, το 2002 τον Ιούνιο, καλώ τον τέος Δήμαρχος Κάτσας, τον κύριο Γκόγο Σπύρο, να απευθύνει τον χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, για να γίνουν κάποια έργα, κάποιος πρέπει να οραματίζεται και να σχεδιάζει.
σύλληψης πρώτης ιδέας ανήκει στην τέως Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο και πρώην Πρόεδρο της ΔΕΤΑ, στην κυρία Ρέστη Νατέρα. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Κοινέλλου, του Ιδρύματος Άρης και Λίμανοβολή, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη αν δεν σας λέω τη σειρά, επίσημη προσκεκλημένη. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση σήμερα, εδώ σε αυτόν τον χώρο πολιτισμού, που εγκαινιάσαμε πριν από λίγο, καθώς ήταν όνειρο πολλών χρόνων για ένα πολιτιστικό κέντρο με προδιαγραφές που καταλήπταν τις ανάγκες μιας πόλης σαν της Χιάτιστα, αλλά και όχι μόνο, ολόκληρου και Δήμου Βορείου πλέον και της ευρύτερης περιοχής. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο την κυβερνήτρια μας, την κυρία Παναγιώτα Παπαδόπουλου, η οποία θέλησε να μου δώσει το λόγο και έτσι μπορώ να πω λίγα λόγια για την ιστορία αυτής της ιδέας μέχρι και την πραγματοποίησή της. Ήταν Μάρτιος μήνας, Κυριακή, όταν μέσα στην εφημερίδα του Ελεύθερου Τύπου βρήκα ένθετο τον απολογισμό του Ιδρύματος Άρη και Λίλιο Κουδούρου. Διαβάζοντας τα έργα πολιτισμού που είχε χορηγήσει το ίδρυμα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και συζητώντας το θέμα αυτό με την Περθερά μου είπε την ιστορία της οικογένειας Κουδούρου, πώς έζησε στη Σιάτιστα, πώς έγινε, πώς ήταν συγγενής του Μπουδιόδουλου, του τότε Μητροπολίτου και πώς ο μεγάλος αδελφός του Άρη ήταν συμμαθητής και είχαν σχέσεις με την οικογένεια, με την αδελφή της. Μου ήρθε λοιπόν η ιδέα να έρθω σε επαφή με το Ίδρυμα, καθώς την εποχή εκείνη ήμουν πρόεδρος των πολιτιστικών του Δήμου και ήδη είχαμε ιδρύσει και λειτουργήσει το θεατρικό εργαστήρι. Λειτουργούσε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, καθώς είχε αρχίσει και η λειτουργία του Δημοτικού Οδείου, το οποίο τότε δεν είχε στέλνει. Ο πρώτος που ήρθε στο μυαλό μου ήταν ο κύριος Γεώργιος Κίρτσος, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου τότε και μέλος του Ιδρύματος. Τον είχαμε γνωρίσει όταν είχε έρθει στη Σιάτιστα μετά το σεισμό του 1995 και είχε παραδώσει το οδηγείο του Ιδρύματος στην Προσπαιδίου καθώς και προς την Μητρόπολη για αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό. Πράγματι, μετά από πολλές προσπάθειες που έγιναν για να μπορέσω να έρθω σε επαφή μαζί του, ένα μεσημέρι χτύπησε το τηλέφωνο του σπιτιού μου και ήταν ο κύριος Κίρτσος. Αναφέρθηκα στην ιδέα μου σχετικά με δωρεά του Ιδρύματος προς το Δήμο μας, στην μνήμη του Άρη Βεβούρη, και ο κύριος με προέτρεψε να στείλει έγγραφο από πλευράς του Δήμου προς το Ίδρυμα, καθώς όμως δεν ενημερωθούν και τα μέλη του Ιδρύματος. Αρχικά μίλησα στον Δήμαρχο τον κύριο Κόκο, καθώ και σε συνοδεύω του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ιδέα αυτή και το πώς έπρεπε να κινηθούμε για να έρθουμε σε επαφή με το Ίδρυμα. Συντάχθηκε τότε μία επιστολή και σε αυτό με βοήθησε ο κύριος Αναστάσιος Κάνας και ο κύριος Γιώργος Κοκάνης και η οποία παραδόθηκε στον Δήμαρχο για να αποσταλεί στο Ίδρυμα. Δεν γνωρίζω αν αισθάνεται ποτέ αυτή η επιστολή. Εκείνο όμως που γνωρίζω είναι ότι πολλοί άνθρωποι ενεργοποιήθηκαν για να βρουν γνωστούς που να μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα μέσα στα μέλη του Ιδρύματος. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η αντιδήμαρχος τότε, η κυρία Λένη Κακάλη, μέσω του Μιχάλη του Παπαδόπουλου, που σήμερα είναι υπουργός μας εδώ, βοήθησε τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή, ζητώντας βοήθεια του κύριου Βόρτη Τσιόδη, αν κάνω λάθος, ήρθε αντιπροσωπεία κάποια στιγμή του Ιδρύματος για να δει τις ανάγκες του Δήμου μας και σε μια βόλτα που κάναμε τότε στην περιοχή μας και μιλώντας τους για το έργο που είχαμε σαν πολιτιστική επιτροπή που περιλάμβανε το θεατρικό εργαστήρι, το οδείο, συναυλίες κτλ. Έκριναν ότι έπρεπε να στηρίξουν την ίδρυση ενός πολιτιστικού κέντρου αντάξιος στην ιστορία του τόπου μας. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος μας τότε, ο κύριος Μπόμπος, ανέλαβε και έφερε σε πέρα στην όλη διαδικασία που δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολη. Συνεργαστήκαμε τότε και με τον κύριο Σκουβέλο, αρχιτέκτονα του Ιδρύματος, έτσι ώστε τα σχέδιά του να καλύπτουν τις δραστηριότητές μας. Αργότερα, επί την αρχή Ασνάκου, σαν αντιδήμαρχος, ήμουν πίσω από τις εξελίξεις του έργου, και θέλω να αναφερθώ στο να είμαι στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου των Τριαδάφυλλων Φίλων, ο οποίος όταν αποχωρούσε από την Προεδρία μου παρέδωσε και μου ανέθεσε την εξέλιξη του έργου και τις περαιτέρω ενέργειες που ήθελα να κάνω με τη συμμετοχή μας υποχρέωση ενός δανείου και των δύο παρακαταθήκων ύψους του 200.000 ευρώ.
Τελειώνοντας το θητεία μας, είχαμε πρόθεση από την ενέργεια και έτσι είχαμε εκτελέσει με την υποχρέωσή μας απέναντι στη σύμβαση με το Ίδρυμα. Υπήρξαν πράγματι πολλές καθυστερήσεις εκ μέρους του Δήμου μας, σε σημείο ο κ. Αναστασάκης, πρόεδρος του Ιδρύματος τότε, την περίοδο εκείνη, ανησυχούσε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος και δεν προχωρούσε το έργο. Λυπάμαι που λόγοι υγείας που βρεθάνε σήμερα μακριά μας και έτσι δεν βλέπει να εγκαινιάζεται επιτέλους το πολιτιστικό μας κέντρο. Αισθάνομαι επίσης την ανάγκη να τον ευχαριστήσω για το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον του τότε και να του ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσε να υλοποιήσω την υπόσχεσή μου τότε για την εκτέλεση του έργου νωρίτερα. Παράλληλα, πρέπει να ευχαριστήσω μάλλον και την νομική σύμβουλο του Ιδρύματος, την κυρία Βάντα Αναστασάκη, που με εκείνη είχα τις περισσότερες επαφές μου και με πολύ αγάπη και πίστη σε αυτό το έργο στάθηκε δίπλα μας, το υποστήριξε με όλη την ψυχή της και παρόλο στις δυσκολίες σήμερα τελείωσε και βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστώ τη Δήμα του Παναγιώτα Αρχανίδου που μόλις μιλήσαμε για την εκκρεμότητα που είχε με το Ίδρυμα όταν ανέλαβε το Δήμος του Νέου Βολιού, ήρθε άμεσα σε επαφή και κατάφερε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του Δήμου μας με το Ίδρυμα. Έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και μετά από πολλές ειδικές της επαφές, μας επισκέφθηκε η κυρία Τσιτσιπόστα, η οποία είδε δει πολύ με το έργο, μετέφερε τις απόψεις της στο Ίδρυμα και έτσι άρχισαν πάλι οι επαφές μας με το Ίδρυμα. Η θετική διάθεση του σημερινού Προέδρου, του κυρίου Γιάννη Παλαιόκρασα, έπεσε τα μέλη του Ιδρύματος να δουν πάλι τη συνέχεια του έργου και έτσι σήμερα ολοκληρωμένο παραδίδεται στο Δήμο μας και η ευγνωμοσύνη μας δεν πρέπει μόνο να φανεί σήμερα στα Εγγένεια, αλλά το Ίδρυμα νομίζω ότι θα είναι ευχαριστημένο μόνο όταν θα δει να λειτουργεί αυτό και να γίνεται ένας πολιτιστικός πυρήνας για την περιοχή. Εύχομαι στη Νέα Δημοτική Αρχή να αναθέσει τη λειτουργία του σε ανθρώπους με όραμα και διάθεση που προσφέρουν στον πολιτισμό και όχι μόνο. Εμείς, όταν θα ζητηθεί η βοήθειά μας, θα είμαστε πάντα παρόντες. Ένα τέτοιο οικοδόμημα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη του τόπου μας, να λειτουργεί για εκδηλώσεις ποιότητας, για συνεδριακό τουρισμό, για διάφορα άλλα συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες και πολλά άλλα. Πάντα βέβαια με ίσοχα, ανάλογα με την περίσταση, διότι γνωρίζουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα είναι πολύ μεγάλα. Ακριβώς όμως για αυτόν τον λόγο πρέπει να λειτουργήσει σαν πολιτιστικός οργανισμός που μέλημά του θα είναι να εξοικονομεί τις λειτουργικές δομές. Σίγουρα είναι δύσκολα, ειδικά στις μέρες μας που περνάμε αυτή την οικονομική δυσκολία. Αλλά παράλληλα είναι και μια πρόκληση ανάπτυξης του Δήμου μας και της περιοχής μας. Ζητώ συγγνώμη να σας χώρεσα, απλά θέληση για την ιστορία να ακουστούν κάποια λόγια και να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους που πίστευσαν σε αυτό το έργο και μας το χάρισαν. Ευχαριστώ πολύ. Στο ιστορικό ακούσαμε την κυρία Δέσποινα Τέρτη να αναφέρεται και στις πρώτες προσπάθειες που έγιναν και μέσα στην Υπουργία. Το συγκεκριμένο κτίριο, όπως θα δείτε πίσω, έχει μία πόρτα η οποία ηλεκτρονικά ανοίγει και είναι για μετέπειτα χρήση για το ανοιχτό θέατρο, το οποίο σκοπεύουμε να το ολοκληρώσει ως κτίριο. Οπότε, Υπουργέ, ελπίζουμε στη βοήθειά σας και για τη συνέχεια και την ολοκλήρωση. Παρακαλώ για ένα χαιρετισμό. Στην πόλη των ενεργετών ένα καινούριο στολίδι προστίθεται και αυτό γίνεται σήμερα. Και γίνεται σήμερα με τη βοήθεια όλων. Ο καθένας με τις δικές του δυνατότητες, ο καθένας με το δικό του τετραδάκι. Και κυρίως με τη βοήθεια όλων των πολιτών που πίστεψαν σε αυτό. Με τη βοήθεια όλων των δημοτικών αρχών, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Νομίζω όμως ότι ήταν καθοριστική η πίεση η οποία, και συχνά το τέλος, η πίεση η οποία σκύφθηκε από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τεράστια ανταπόκριση πέραν του πρέπεντος από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και φτάσαμε όπου φτάσαμε. Να χαιρόμαστε όλοι μαζί ένα στολίδι που θα είναι απόλυτα χρήσιμο για την πολιτιστική συνέχιση της κοινωνικής μας στο κομμάτι αυτό της μακεδονικής γης. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία γίνονται
και κυρίως από ιδιωτικές δωρεές έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αξία. Μια μεγαλύτερη σημασία. Και εδώ η σκιάδιστα της Ερστή, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Χωρίς να πρέπει να σας κουράσω, επειδή αναφέρθηκε από την κυρία Τέπ το όνομά μου, θέλω να πω το εξής, ότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν και φτάσαμε όπου φτάσαμε. Εγώ δεν μπορώ να διαγράψω τη μνήμη μου τη συνεχής οχλήσης της πρώτας δημάρχου της Ερνέσης Κακάρνης, της καθημερινές θα έλεγα, για να ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία. Και επειδή, όπως γνωρίζετε, είχα πολλά χρόνια συνεργασία με τον κ. Βαλτιστρότη, μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστώ όλα τα μέλη του Ιδρυτικού Συμβουλίου, κυρίως τον πρόεδρο, τον αγαπητό Γιάννη Βαλτιστρότη, αλλά και τότε τον κ. Γιάννη Βαλτιστρότη, την κυρία Βάντα Αναστασάκη και το στρατηγικό τον κ. Δημοτικοβάκο, ο οποίος είχε έρθει στα γένεια ως Υπουργό, στην θεμελίωση ως Υπουργό. Και πιστεύω ότι η νέα δημοτικοβουλευτική θα έβαζε συμπαραστάτη τη για να μπορέσει να σταθεί το θεατήριο αυτό, να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, αλλά κυρίως για να λειτουργήσει. Γιατί νομίζω είναι υποχρέωση όλων μας να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες, οι οποίες είναι χρήσιμες. Και πιστεύω ότι ο καθένας στην καρδιά ξεχωριστά μπορούμε και απλότερα να βάλουμε το δικό μας πιθωράκι για να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο αυτή η προσπάθεια που υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ σημαντική λοιπόν το κλείσμα της απερχόμενης δημάρχου, αλλά και πολύ σημαντική η δεκτικότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Άρης και Ειρήνη Αλούδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω έναν δυναμικό, σεμνό, έντιμο, πολιτικό όπως το γνώρισα εγώ, που ήταν από αυτούς που ήταν στα οράματά μας, τον πρώην Υπουργό, τον Γιάννη τον Παλαιοκρασά και πρώην του Ιδρύματος, θα τον καλέσω εδώ. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Υπουργέ, κύριοι δήμαρχοι της Σιάτιστας και Βοΐου μετέπειτα, που χάρη στη συνεργασία σας μπορέσαμε και υλοποιήσαμε αυτό το έργο, οι εκπρόσωποι των πολιτικών και των στρατιωτικών αρχών, όπως λέμε, για να μην παραλείψω κανέναν. Οφείλω να πω ότι είμαι απόψε ιδιαίτερα ευτυχής και θα έλεγα και συγκινημένος, όπου ως πρόεδρος του Ιδρύματος Βίβιαν Βουντούρη έχω την τύχη να συμμετέχω στα εγγένεια αυτού του κέντρου, το οποίο ελπίζω να γίνει πόλος πνευματικής και καλλιτεχνικής ακτινοβολίας σε όλη την περιφέρεια της Βορειοδυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Το Συμβούλιο του Ιδρύματός μας, με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από τον αδόκητο θάνατο του ιδρυτικού του Άρη Βουδούρη, αποφάσισε πριν από 14 χρόνια να τον τιμήσει με την ανέγερση από κοινού με τον Δήμο ενός πνευματικού κέντρου στη γενέτειρά του Σιάτιστα. Επειδή πολλοί θυμηθήκανε τι έχει γίνει, εγώ θα σας πω πολύ σύντομα ότι η ιδέα αυτή, η οποία πράγματι υποστηρίχθηκε από τον κύριο Βαρδιτσιώτη και από άλλα μέλη του Ιδρύματος, τον κύριο Μοσχοβάκο, την αγκαλιάσαμε από την αρχή. Αλλά ήταν μια ιδέα που ήταν δύσκολη να πραγματοποιηθεί. Αν θέλετε, ξεκινήσαμε 10 χρόνια πριν νομοθετηθεί το θεσμό της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και περάσαμε από πολλά κύματα.
να επανέλθουμε τώρα στο έργο. Ο Δήμος Σιάτιστας και Λιγβοή διέθεσε πρώτα απ' όλα αυτό το ωραιότατο οικόπεδο σε πολύ κέρια θέση και κατάλληλη για να προχωρήσει η ανέγερση του Ιδρύματος. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, συμμετείχε με ό,τι μέσα διέθετε και παίρνοντας δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και στη δαπάνη του έργου. Συνολικά το Ίδρυμα συμμετείχε ενεργά μέσα στην πρώτη φάση, την οποία ήταν αποκλειστικά δική του, αλλά και μετά στην δεύτερη φάση και στην ολοκλήρωση, στην τελευταία και πιο κρίσιμη φάση, η οποία έφερε το κτίριο σε αυτό το σημείο που το βλέπετε. Διαθέσαμε, και το αναφέρω αυτό γιατί νομίζω πρέπει να... ως πρώην Υπουργός Οικονομικών δεν μπορώ να ξεφύγω από τα νούμερα. Διαθέσαμε 1.355.032 ευρώ για αυτό το έργο. Χαίρομαι που έγινε αυτό που έγινε. Και δεν νομίζω ότι είναι κανείς από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν χαίρεται και δεν θα χαρεί όταν δει αυτή την εκδήλωση έστω οπτικοακουστικά. Παρότι είναι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τα υπόλοιπα, η κυρία Ειρήνη Καΐλη. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά τους θέους δημάρχους, κύριο Γκόγο, κύριο Νάρκο και κύριο Κοσμίδη, με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα και οι οποίοι αγωνίστηκαν για να προχωρήσει αυτό το πρωτότυπο αλλά δύσκολο έργο. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω την μέχρι απόψε δήμαρχο κυρία Παναγιώτα Ορφανίδου. Σας διαβεβαιώνω ότι χωρίς αυτή δεν θα είχε τελειώσει το έργο. Η συνεργασία και οι κόποι και οι αγώνες που κάναμε μαζί οδήγησαν στην ολοκλήρωση ενός έργου που είχε πάρα πολλές δυσκολίες, αυτές που ανέφερα και ακόμα περισσότερες. Είμαι βέβαιος ότι ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Λαμπρόπουλος, θα αγκαλιάσει το έργο με την ίδια θέρμη, όπως άλλωστε μας το είπε και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί αν η περίοδος της γέννας του έργου υπήρξε μακρά και επίπονη, τώρα αρχίζει πιο κρίσιμη περίοδος του έργου, η λειτουργία του, αρχίζει η ζωή του. Από απόψε αρχίζει να ζει και ελπίζουμε να είναι μια γεμάτη ζωή, η οποία ευχόμαστε να τελειώσει ποτέ. Τώρα, ως προς το αποτέλεσμα, θα το αφήσω στην κρίση σας. Οι αγαπητοί φίλοι και φίλες από τη Σιάτιστα ας το κρίνουν και ας το κρίνουν αυστηρά, θα έλεγα. Εγώ αυτό που μπορώ να τους διαβεβαιώσω είναι ότι, όπως προανέφερα, είναι προϊόν πολλής και σκληρής δουλειάς από όλα τα μέρη, η οποία έγινε επιπλέον και με μεράκι. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία γινόταν υπό κανονικές συνθήκες. Θα ήταν τουλάχιστον δείγμα γνωμοσύνης, αν δεν θυμόμαστε σε αυτή τη στιγμή και τη τεράστια συμβολή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Τους ευχαριστώ όλους όσοι συνεργαστήκανε σε αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζω από κοντά τις δυσκολίες και οφείλομαι να τους ευχαριστήσω. Στο στάδιο των ευχαριστειών
θέλω να κλείσω με ένα θερμό ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο Αναστασάκη, ο οποίος ξεκίνησε το έργο. Το στήριξε και αγωνίστηκε γι' αυτό και λυπάμαι ιδιαιτέρως που δεν μπορούσε απόψε να είναι μαζί μας για λόγους υγείας όπως αναφέρει. Αλλά να είστε βέβαιοι ότι το παρακολουθεί από μακριά και πολύ ενδιαφέρον. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και ας μην σας φανεί παράξενο αυτό και τον κύριο Τσιαούση, τον εργολάβο του έργου, τουλάχιστον στην τελευταία φάση που είχα ενεργή ανάμειξη. Και αυτός βοήθησε ποικιλοτρόπως και οφείλω να τον ευχαριστήσω και αυτόν για τη συνεργασία. Κλείνω τις ευχαριστίες και με ένα θερμό ευχαριστώ και στον δικό μας επιβλέποντα αρχιτέκτονα, τον κύριο Δημήτρη Αδαμίδη, που είναι παρόν και μπορεί να καμαρώσει το έργο. Πρέπει να ομολογήσω ότι η γέννα του πολιτιστικού κέντρου κράτησε πολύ, όπως σας είπα, και ήταν και επίποδη, όπως είναι ή όπως ήταν μάλλον όλες οι γέννες. Ας παρηγορηθούμε ότι το καλό πράγμα αργεί. Τώρα ξεκινάει η ζωή του. Είμαι βέβαιος ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι μπορεί για να αξιοποιήσει τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει αυτό το πολιτιστικό κέντρο ως χώρος μουσικής, χορού, θεάτρου, συνεδρίων ή άλλων ομιλιών, σχολικών εορτών και εκδηλώσεων. Έχει όλη την τεχνική υποδομή για όλα αυτά τα πράγματα. Οι παράπλευρες αίθουσες που βρίσκονται δεξιά και αριστερά μπορούν, είναι σχεδιασμένες για να χρησιμεύσουν ως βοηθητικές αίθουσες, οι οποίες μπορεί να είναι και χώρος που θα παραδίδονται μαθήματα στις αντίστοιχες τέχνες που θα παρουσιάζονται σε αυτό το χώρο. Η μόνη ευχή που μπορώ να κάνω είναι να εκπληρώσει το πολιτιστικό αυτό κέντρο την επιθυμία όλων όσων ανακατευθήκαμε στη δημιουργία του και να ολοκληρώσει την αποστολή του όπως τη σχεδιάσαμε, να εξελιχθεί σε ένα πολιτιστικό φάρο όλης της περιοχής. Αναφέρθηκα στις τεχνικές του δυνατότητες και δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Θα κλείσω με μια αναφορά στη σημερινή εποχή. Η κρίση που έζησε και εξακολουθεί να ζει εν πωλής η πατρίδα μας, κατά βάθος πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι κρίση οικονομική. Αλλά είναι κρίση αξιών, η οποία μας οδήγησε σε μια παρακμιακή πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά. Από αυτή την άποψη το πολιτιστικό κέντρο Άρη και Λίλια Μπουδούρη, αν πετύχει τους σκοπούς του, μπορεί να αποδειχθεί ένα σημαντικό λιθάρι στην οικοδόμηση μιας πιο πνευματικής και επομένως πιο υγιούς ελληνικής κοινωνίας. Η Σιάδιστα στη μακρά ιστορία της έχει παίξει πολλές φορές ηγετικό ρόλο όχι μόνο μέσα στη Μακεδονία και την Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη. Εύχομαι από εδώ να ξεκινήσει συμβολικά μια νέα περίοδος πολιτιστικής αναγέννησης που θα κάνει την Ελλάδα να κερδίσει τη θέση που της αξίζει μέσα στην ΕΕ, τη θέση του πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου όλης της Υπήρου μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παραγκλαξά, θα παρακαλούσα να παραμείνετε. Κυρία Δήμαρχε, σας καλώ για να βραβεύσουμε στο πρόσωπο του κ. Παλαιοκρασά
την προσφορά του Ιδρύματος Άρης και Λίνα Μουδούρη που προστίθεται στους μεγάλους ευεργέτες αυτής της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσει ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα. Θα καλέσουμε την χοροδία γυναικών Σκάτιστας υπό τη διεύθυνση του κύριου Στέλιου Ανδρέου για 6 τραγούδια.
Thank you.
Πολιτισμού, πολιτιστικό κέντρο Άρης και Λίγα Κουδούρη. Ευχαριστούμε.